να μπει. Πάει απευθείας παραλίγο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 3. Πρώτη απειλή για τους κριτικούς. Επίθεση τώρα, δεν υπάρχει offside και φεύγει ο Αραμπούλης στην κόντρα. Και είναι τεράστια ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Πλασάριο Γεωργιανός, σκοράρει. Στο 9-0-1 ο Πανιόνιος. Γεωργιανός σημειώνει το τρίτο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα. Τα δύο προηγούμενα είναι στις καθυστερήσεις. Τώρα σκοράρει στο 9 και βάζει τον Πανιόνιο μπροστά στο σκορ. Νέιρα. Αργεντινός για τον Αμπί. Έχει καλό δεξί, περνάει, ψάχνει χώρο. Θέλει να βγάλει την παλιά για τον Μαρινάκη. Πάει και ο Τσιλιανίδης εκεί, κερδίζει μπαλά. Θέλει να περάσει, να γυρίσει, να βγάλει την σέντρα. Εκεί τον έκλεισαν. Ο Τσιλούλης κυρίως. Να μπει το σούτο. Ο Κότνικ θα απομακρύνει. Στο 21 απειλεί όφη. Τέλεση με φάλτσο καλή. Ο Σεμέντο σκοράρει. Ισοφαρίζει ο Όφη στο 31. Με τον Πορτογάλο να είναι στην κατάλληλη θέση. Βρίσκει την μπάλα μπροστά του ως δώρο. Πλασάρει από κοντά τον Κότνικ και φέρνει τα πράγματα στα ίσια. Στο Θόδωρος Βαδινογιάννης. Όφη Πανιόνιος 1-1. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολύ μικρή καθυστέρηση για να υπάρξει επιβεβαίωση από το VAR ότι δεν υπάρχει κάτι. Το γκολ είναι κανονικό σύμφωνα με το VAR. Τα πράγματα στα ίσια στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Τον Γιαννούλη να ανεβαίνει συχνά πυκνά και να αφήνει μόνο του πίσω τον Άστο. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους γιατί πάει Αραμπούλη και τσιμπάει μπάλα ο Γεωργιανός και θέλει να φύγει ξανά στην κόντρα. Και υπάρχουν ο Μιλόγεβιτς, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα, και από την άλλη πλευρά ο Παπαγεωργίου, ο οποίος σουτάρει και σκοράρει. Παπα-Νικολάου είναι εκείνος που κάνει το 1-2 στο 40. Στην αντεπίθεση του Πανιωνίου, πάνω που λέγαμε ότι ο Γιαννούλης ανεβαίνει και αφήνει μόνο του πίσω τον Άστο. Μία ακόμη παρόμοια ουσιαστικά αντεπίθεση με το πρώτο γκολ, φέρνει ένα ακόμα για τους Νέους Μυρνιώτες. Εδώ το ξεκίνημα της φάσης με τον Θανάση Παπαγεωργίου να παίρνει την μπάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υποψία φάουλ και αυτό περιμένει να ακούσει ο Θανάσης Έζος από το VAR. Μένει να το δούμε δηλαδή αν θα φτάσει τόσο πίσω η φάση. Και θα έχουμε VAR με τον διαιτητή να πηγαίνει να δει ο ίδιος την φάση. Για να διαπιστώσει αυτό που είπαμε, φαντάζομαι, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ η εικόνα δείχνει ένα πάτημα του Θανάση Παπαγεωργίου με το δεξί πόδι. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η εικόνα. Σωστά. Άρα λοιπόν, φάουλ του Παπαγεωργίου και το σκορ επιστρέφει στο 1-1. Φιγκεϊρέδο, Νέιρα, ένα σούτ, δεν ήταν άσχημο. Στο 47 πάνω από τα δοκάρια του Κότνικ. Να μπει, όπως κάνει εξαιρετική κίνηση, κρατά και περνά. Βγάζει την σέντρα μπροστά από τον Φιγκεϊρέδο, ο Σαραμαντά σε κόρνερ. Σεμέντο. Φεύγει στην κόντρα, μπαίνει περιοχή, πλασάρι του λέει όχι ο Κότνικ στο 53. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να κάνει το 2-1. Σεμέντο. Φιγκεϊρέδο, το πέρασμα, το σούτο Νέιρα. 2-1 Όφη στο 55. Οι κριτικοί γυρίζουν το μάτς με τον Αργεντίνο.
Εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας, ιδανικό πλασέ. Δεν μπορεί να αντιδράσει αυτή την φορά ο Κότνικ. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 2-1. Σεμέντο. Ξανά να μπει. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από τα δοκάρια του Κότνικ στο 70. Να μπει. Σεμέντο. Προσπαθεί να δημιουργήσει ο Πορτογάλος. Ανεβάζει τον Κοροβέση. Το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα. Τσιλιανίδης, τέταρτο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα, στο 71, 3-1 όφι. Ό,τι παθαίνει ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης, το γνωρίζει και ο Πανιόνιος. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Καταπληκτικό όφι απλά. Υπάρχει έλεγχος από το VAR, όπως υπήρχε και στην φάση του 40. Μένει να δούμε αν εδώ ο κύριος Σέζος θα πάει να δει την φάση και να κρίνει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φάουλ ο ίδιος. Το μέτρο. Το γκολ μετράει κανονικά. Καμαρά στα αριστερά με Αραμπούλη στο κέντρο και τον Δούμτσιο τώρα να κάνει την κίνηση. Και να παίρνει μπάλα και να βγάζει ξανά για τον Καμαρά. Ο Γάλλος κρατά. Ο Δούμτσιος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Αραμπούλη. Δούμτσιος πιάνει το δεξί, το κάνει ο Σωτηρίου. Μπλοκάρει σταθερά στο 80. Νέιρα και Σεμέδο. Σεμέδο μπαίνει περιοχή, συγκλίνει. Εκτελεί, σκοράρει! Καταπληκτικό γκολ! 4-1 ο ασταμάτητος όφι. Σκοράρει ξανά ο Σεμέδο. Απίστευτο, υπέροχο, ονειρικό σόου από τους κριτικούς. Δεύτερο προσωπικό του Σεμέντο, ίσως το ομορφότερο του αγώνα από τον Πορτογάλο. Η κόντρα κερδισμένη από τον Νέιρα και φεύγει ξανά ο Σεμέντο και τον κυνηγάει ο Ευαγγέλου και ο Πορτογάλος γυρίζει και δεν προλαβαίνει ο Μάνος στο 85. Ένα σούτ ακόμα από μακριά, out, πάνω από τα δοκάρια από τον Στάικος, το 90. Στάικος μέσα στην περιοχή, θέλει να γυρίσει, το κάνει με το δεξί που είναι το καλό του, περνάει και ποιος άλλος, ο Μάνος σκοράρει, αλλά όχι, το γκολ δεν θα μετρήσει, υψωμένη η σημαία από τον Γιάννη Καρακιζόπουλο για offside. Νομίζω βλέποντας και την γραμμή της μικρής περιοχής, τα πράγματα είναι...